Βουλγαρία, της Τσεχίας, Σλοβακία και μετά ακολουθούν υπόλοιπες χώρες κλπ. Πρέπει δε να σας πω ότι από όσα βραβεία έχει κατακτήσει η ταινία, αλλά και εσείς προσωπικά για την Αναρρύθμιτα, το σημαντικότερο βραβείο Πέτρο θεωρώ ότι το έχουν δώσει οι ίδιοι οι κριτικοί στον κύριο Σμαραγδί. Έχουν δε βγάλει και μαντινάδες που του έχουν αφιερώσει και θα διαβάσω δύο. Κόσμημα οι ταινίες σου σε όλο τον πλανήτη και κάνεις με την τέχνη σου περήφανη την Κρήτη. Και ένας άλλος κύριος λέει: με τον Ελ Γκρέκο η Κρήτη μας βγήκε όμορφο Σεριάνι. Με τ' άρωμα του κριτικού, του Σμαραγδί του Γιάννη. Είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά, έτσι, κύριε Σμαραγδί. Κύριε Σμαραγδί, στέλνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Στέλνει ο χρόνος αγάπη. Ό,τι δίνεις, εισπράττεις. Ερωτεύτηκε, έπαιξε ο έρωτας ρόλο στη ζωή του και στην τέχνη του. Να μας πείτε γι' αυτό. Πάντα παίζει. Ναι. Ξέρετε, πάντα παίζει. Και πάντα ο έρωτας έρχεται με προβλήματα. Ο Θεός που ξέρει πολύ καλά τι έχει κάνει, έχει φτιάξει δύο αντίθετα πράγματα που πρέπει να ενωθούν. Το αρσενικό και το θηλυκό. Ναι. Όλοι από την ίδια διαδικασία περνάμε. Και η μεγάλη δημιουργία και ο Δομήνικος ο Θεοτοκόπουλος. Πήγαν κατευθείαν αυτά τα θέματα για το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο ή πέρασε μέσα από αυτό το πόνο που ίσως τον βοήθησε, σας το ρωτώ γιατί δεν το γνωρίζω πραγματικά, το λέω αλήθεια. Ή πέρασε μέσα από τον πόνο που του έδωσε και μια άλλη όθηση στο έργο του. Πάντα σας δείσω. Το ρωτάω έτσι. Όχι, είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Πάντα το πρόβλημα που πρέπει να εξεπεραστεί γίνεται συχνά, όχι σχεδόν πάντα, αφορμή δημιουργίας. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Να. Το είχε αυτό ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος εκεί που πήγε. Το επετέθη ο άντρας της γυναίκας με τον οποίο συζούσε δεν είχαν παντρευτεί. Δεν παντρεύτηκε ποτέ κανένα. Έκανε παιδί με τη γυναίκα του 4 ώρες πριν χωρίς να παντρευτεί. Και όρμηξε κάποια στιγμή ο πατέρας της κοπέλας που αργότερα συνέζησε με τον Δομήνικο να τον σκοτώσει. Πείτε μας λίγα λόγια για την εποχή του. Πείτε μας λίγα λόγια για το προσκήνιο της προετοιμασίας της ταινίας, κύριε Σμαραγδί. Πώς ηθοποιοί έπαιξαν τα κουστούμια, αν οι πίνακες που βλέπουμε τόσο χρώμα και τόση ομορφιά μέσα στην ταινία είναι αντίγραφα ή κάποιοι είναι και λύση ή πίνακες, είχα διαβάσει. Κοιτάξτε, οι πίνακες που χρησιμοποιούνται στην ταινία είναι αναδημιουργίες από τρεις τεράστιους ζωγράφους που έχει η Ελλάδα. Τρεις νέους ζωγράφους, τον Μόσχο, τον Σάββατο Γεωργιάδη και τον Στέλιο του Πετρουλάκη, οι οποίοι αναδημιούργησαν τα διάφορα στάδια των πινάκων που χρησιμοποιήσαμε στην ταινία, τα οποία τώρα θα γίνει μαζί με την προβολή της ταινίας στον Τόρο, θα γίνει μια έκθεση σε ένα μουσείο εκεί και μετά θα κατέβουν στο Ηράκλειο της Κρήτης να εγκατασταθούν μονίμως ως μουσείο σε μία από τις πύλες, από τις πύλες της πόλης, κάτω από τον τάφο του Καζαντζάκη. Να. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί αυτό, αυτή η έκθεση, μόνο η πια έκθεση που θα γίνει μουσείο στο Ηράκλειο που θα συνδέσει στους αιώνες τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο με την πόλη που μέχρι τώρα δεν είχε συνδεθεί, να είναι και σημαντικότερο από την ίδια την ταινία. Και για να... να ξεπεράσει την ταινία. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Διότι ξέρετε, ο επισκέπτης από την επόμενη χρονιά θα πηγαίνει σε αυτό το μουσείο και θα ξέρει ότι αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης εδώ είναι. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό. Βέβαια. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ. Πείτε μας και για τον αγαπημένο όλων Σωτήρη Μουστάκα. Νομίζω ότι συμμετείχε στην ταινία και δεν δέχτηκε να πάρει ούτε χρήματα. Ήταν για εκείνον κάτι παραπάνω από ότι προσωπικότητα φανταζόμαστε. Αυτός ο άνθρωπος, μεγάλη προσωπικότητα, τεράστια προσωπικότητα. Σωτήρης. Και πρέπει να σας πω, καταρχήν ήξερε ότι θα πεθάνει και δεν μας το είχε πει. Ήξερε και δεν σας το είχε πει. Και ερχόταν στα γυρίσματα κανονικά, δεν είχε. Καμιά φορά κουραζόταν και έτσι έλεγε. Κόρκι πίνα, εγώ το χάιδα τη Σωτήρη. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Και του λέει, σε βλέπω πολύ καταπονημένο. Όχι, μου λέει, επειδή έχω και τις πρόβες του ακόμη. Δεν το έλεγε. Και τυχαία το μάθα. Θα σας πω κάτι για τον Μουστάκα, το οποίο δεν το έχω πει ποτέ. Ναι. Και επειδή μου το θύμισε πρόσφατα ένας άνθρωπος στο μνημόσυνο που έγινε. Ο Μουστάκας 3 μέρες πριν πεθάνει ήταν στο νοσοκομείο και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ήξερε τότε ότι χρωστούσαμε αρκετά χρήματα και ήξερε επίσης ότι δύσκολα θα τα φέρει πίσω τότε η ταινία. Και είπε για ένα μεγάλο πρόβλημα και μου λέει, ξέρεις Γιάννη, έχω παίξει ένα λότο. Έχω παίξει ένα λότο. Ένα λότο. Ναι, έτσι ξαπλώ. Μήπως και το κερδίσω και
Αν το κερδίσω, θα απαλλαγείς από το άγχος των προβλημάτων που έχεις. Ήθελε να κερδίσει το λότο για να σας... Δηλαδή, έφεγανε τη ζωή του και σκεφτόταν... Το σκεφτόταν εσάς. Ένα άλλο άνθρωπο, όχι εμένα. Ναι, αυτό είναι το τρομερό. Δηλαδή, ξέρετε, όταν έφυγε ο Σωτήρης... Ναι. Η προσέγγιση της προσωπικότητας σταματάει κάποια στιγμή, γιατί λες, σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να πάω άλλο. Μα, κοιτάξτε, και μετά ήρθε, ο ίδιος είχε πει παλαιότερα, που επίσης είναι δείχνει, ας πούμε, ότι ήταν ένα άτομο που βαθιά αγαπούσε πράγματα. Ναι. Λέει, την ελληνική σημαία θέλω πάνω από το σώμα μου. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Είναι ο Σωτήρης, κοιτάξτε, καταρχήν δείχνει ότι ήταν ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Για σκεφτείτε ότι ξεκίνησε την καριέρα του με τον Ζορμπά, του Καζαντζάκη και του Κακογιάννη, κάνοντας τον τρελό, και τελείωσε με τον Γκρέκο κάνοντας ένα σοφό ζωγράφο. Αυτό μόνο ένας πολύ ευφύης άνθρωπος. Κλείνει, ανοίγει και κλείνει τη ζωή του έτσι. Κύριε Σμαραντή, είχα την τύχη να είμαι σε μια συνέντευξη πριν από 3-4 χρόνια εδώ στα στούντιο του Αλφα μαζί του. Κάτι τον ρώτησα και αποκάλυψε ότι στην πρώτη του προσπάθεια να γίνει ηθοποιός απερίφθη. Ναι. Του πάνε πήγαινε παιδί μου σπίτι. Λοιπόν, ναι. Οι περισσότεροι ταλαντούχοι ηθοποιοί. Κύριε Σμαραντή, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και πραγματικά θα θέλαμε πολύ περισσότερο να σας έχουμε κοντά μας, μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ποιο θα είναι το επόμενο κινηματογραφικό σας τόλμημα μετά από έναν Ελ Γκρέκο? Ποια είναι η σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού? Όχι, έχει φτιαχτεί το σενάριο. Α, κιόλας. Για πείτε μας. Λέγεται «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι». Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι. Και το θέμα της ταινίας? Να μην το πούμε τώρα. Να μην το πούμε. Πάντως, μπορώ να σας πω ότι θα είναι μια παραγωγή πιο μεγάλη από τον Γκρέκο. Πιο μεγάλη. Όσο πιο μεγάλη από τον Γκρέκο. Ναι, θα είναι δύο φορές πάνω. Πιο μεγάλη από τον Γκρέκο. Ο Γκρέκο έφτασε και δεν ξέρω αν ξεπέρασε και όλα στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη παραγωγή που γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ξεπέρασε και τις νύφες. Όχι, δεν το λέω, το λέω, ας πούμε, καταρχήν την εκτιμώ. Εκτιμώ τις νύφες, πρέπει να το πω μια και θέλετε να κλείσουμε. Και εκτιμώ βαθύτατα και την πολιτική κουζίνα του αγαπημένου μου. Και είναι απόδειξη ότι οι Έλληνες σκηνοθέτες και δημιουργοί μπορούν να κάνουν πράγματα. Αυτό ακριβώς, και μεγάλα πράγματα. Και να βγουν και στο εξωτερικό. Και να βγουν και στο εξωτερικό, αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ευχόμαστε καλό ταξίδι και κάθε επιτυχία στο φεστιβάλ κινηματογράφου στο Τορόντο. Περιμένουμε με ανυπομονησία να έρθει και η έκθεση με τα κοστούμια και τους πίνακες του Ελ Γκρέκο στην Κρήτη. Εγώ να ευχαριστήσω εσάς πάρα πολύ για τη γνωριμία αυτή. Δεν είχαμε ξανά την τύχη να σας έχουμε κοντά μας. Αλλά να ευχαριστήσω και τη Βίκη τη Χατζή που είχε αυτή την καταπληκτική έμπνευση και ομόρφινε το πρωινό μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κύριε Σιχείο.